από την εποχή της Δημοκρατίας. Οι Τούρκοι πήραν εδώ την Παγκαζίκη γύρω στα 1405. Δηλαδή κάπου 600 χρόνια τώρα που πάθησαν οι Τούρκοι εδώ. Από το 1600 και μετά που αρχίσαν οι επαναστάσεις, να έρχονται οι Τούρκοι εδώ πάνω. Υπογένονται στο Βαρδικείο, αρχίσαν να χορεύουν αυτόν τον χώρο, τον χώρο των γερόντων, κρατώντας αναμένες λαμπάδες και χορεύουν πολλές σταυρία γύρω από τον πλάτανο. Οι λαμπάδες συμβολίζουν την Ανάσταση του σκλαβωμένου γένους, όπως το βράδυ στην Ανάσταση του Κυρίου βαστάμε λαμπάδες αναμένες και μετά από λίγο ανασταίνεται ο Χριστός. Έτσι και οι δημογένοντες κρατούσαν αυτές τις λαμπάδες και περιμένανε να αναστηθεί το γένος. Δηλαδή είχαν μια ελπίδα πάντα, παρότι ήταν βαριά σκλαβιά, πιστεύαν ότι κάποια μέρα το ελληνικό έθνος θα γίνει, θα αναστηθεί και θα ξαναγίνει πάλι ελεύθερο. Αυτό συνεχίζεται ακόμα μέχρι σήμερα. Απλώς οι δημογένοντες το χορεύανε μέχρι το 1940. Από εκεί όμως μετά τον πόλεμο με τους Γερμανούς και τον εμφύλιο πόλεμο του 46 με 49 έπαψε να χορεύεται από τους δημογέροντες και από το 50 μετά άρχισαν να το χορεύουν απλώς οι γέροντες και ήταν μια τιμή χορεύουν αυτοί και θυμόνταν τους παλιούς δημογέροντες, τους πολεμιστές κτλ. Τώρα απλώς ο χορός, ο πρώτος χορός είναι ο πολεμικός χορός ο οποίος άρχισε μετά το 1922 που πήγαν πολλοί γαρδικιώτες στον πόλεμο της Μεγάλης Ασίας, κάπου 100 άτομα, οι μισοί σκοτωθήκαν και άλλοι χαθήκαν εκεί και όταν επιστρέψαμε μετά, χορεύουν αυτό το πολεμικό χορό με διάφορες κινήσεις όπως θα δούμε απόψε. Υπάρχει ένας πρωτοχορευτής ο οποίος κάνει μιμήσεις, τραυματίζεται, λέει τον λοιπόν πολλό καθίστε κάτω, ότι είναι εχθροί απέναντι, αυτά θα τα δούμε όλα απόψε. Και μετά θα αρχίσει ο χορός των γερόντων. Μεταφέρεται πλέον ο χορός εδώ σε αυτό το χώρο, γιατί οι ορχήστρες πλέον έχουν αλλοιωθεί με το αρμόνιο και με την ηλεκτρική κιθάρα και ο χορός θα γίνεται εδώ σε αυτό το χώρο. Χορεύει πλέον ένας-ένας μόνος του, ό,τι χορό θέλει. Ενώ παλιά χορεύουν μόνο χορό στα τρία, τώρα χορεύουν τσάμικα, χορεύουν απ' όλα. Αυτά έτσι για μια μικρή ενημέρωση και θα πούμε περισσότερα άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ.